Βρισκόμεθα αγαπητοί στην 20η παράγραφον της 16ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Το θέμα του στην κατηχήση είναι αυτήν που πραγματεύεται είναι για το Πνεύμα του Άγιο. Και συνεχίζει και λέγει: παράκλητος δε καλείται, δια το παρακαλείν και παραμυθίστε και συναντιλαμβάνεστε τις ασθενείες ημών. Γιατί έχει το όνομα παράκλητος? Διότι έρχεται και παρακαλεί. Παρακαλώ στην ελληνική γλώσσα θα πει παρηγορώ. Δεν έχει την έννοια που σήμερα λέμε παρακαλώ κάποιον. Αυτό το παρακαλώ λέγεται δέομαι, τεινός, δέομαι σε κάποιον, τον παρακαλάω, λέμε σήμερα. Αλλά στην αρχαία ελληνική παρακαλώ θα πει παρηγορώ. Γι' αυτό λέμε παράκλησης, λέμε παράκληση εις την Παναγία. Παράκλησης, εδώ θα λέγαμε ότι έχει δύο σημασίες. Τόσο γιατί παρακαλούμε την Θεοτόκον, δηλαδή δεόμεθα της Θεοτόκου, όσο και το ότι εξ αυτής της παρακλήσεως θα δεχθούμε παρηγορία, παρηγορούμεθα. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον λέγεται παράκλητος, δια το παραμυθίστε, παραμυθία θα πει παρηγορία, και συναντιλαμβάνεστε τις ασθενείες ημών. Γίνεται αντιλήπτορ, δηλαδή μας νιώθει, δηλαδή μας καταλαβαίνει στις ασθένειές μας. Όχι ασθένειες, έχω μια αρρώστια, αλλά στις αδυναμίες μας. Ότι αυτός ο άνθρωπος κάτω από τις συνθήκες που ζει έπεσε, αμάρτησε, γιατί είναι αδύναμος, επειδή αδυνάτησε η βούληση του ανθρώπου μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αδυνάτησε σε υπερθετικό βαθμό σε πολλούς ανθρώπους. Έρχεται λοιπόν τώρα το Πνεύμα του Θεού, το Άγιον, έρχεται να μας καταλάβει. Είναι εκείνο που λέμε δεν με καταλαβαίνεις. Εκείνος που μας καταλαβαίνει είναι το Πνεύμα το Άγιον. Μόνο προσέξτε ότι εμείς οι άνθρωποι όταν λέμε αυτό το δεν με καταλαβαίνεις, και μάλιστα στην εποχή μας, δυστυχώς κάνουμε κατάχρηση. Διότι το δεν με καταλαβαίνει σήμερα, όταν μας το λέει κάποιος, θα ήθελε αυτός ο κάποιος να μένει και να συνεχίζει στην αμαρτία. Το Πνεύμα του Άγιον ουδέποτε θα το έκανε αυτό, διότι θα ήταν, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος θα μας αμνίστευε το να αμαρτάνομαι διαρκώς. Δεν πειράζει. Αν είναι δυνατόν να μας πει το Πνεύμα του Θεού αυτό, μας καταλαβαίνει, με την έννοια ότι είμαστε αδυνατισμένοι, να μας ενισχύσει να μην αμαρτάνομαι. Ενώ εμείς έχουμε άλλη αντίληψη σήμερα, το δευτερόνο. Λέμε να με καταλαβαίνεις για να αμαρτάνω. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι φοβερό πράγμα. Μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα. Ώστε λοιπόν έτσι λέγεται εκείνος που παραμυθεί, εκείνος που συναντιλαμβάνεται, γι' αυτό και παράκλητος. Την ονομασία παράκλητος την έδωσε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγει όταν έλθει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, εκείνος και τα λοιπά. Αλλού λέγει ο Κύριος, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέγει όταν έλθει ο άλλος παράκλητος. Και όταν λέγει ο άλλος παράκλητος, υπονοείται ότι υπάρχει και κάποιος άλλος. Όταν λέει ο άλλος, συνεπώς ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος? Εάν ο άλλος
είναι το Πνεύμα του Άγιον ο δεύτερος παράκλητος, όχι δεύτερος σε ποιότητα. Ποιος είναι ο πρώτος παράκλητος, όχι σε ποιότητα, είναι ο Υιός, διότι ο Ιησούς Χριστός λέγεται και παράκλητος. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Συνεπώς και ο Χριστός λέγεται παράκλητος δια το παραμυθήν, εδώ συγγνώμη, δια το παραμυθίστε, δια το συναντιλαμβάνεστε, αλλά και το Πνεύμα του Άγιον ο δεύτερος παράκλητος. Το γάρ τι προσευξόμεθα καθοδή ουκίδαμεν, διότι το τι θα προσευχηθούμε όπως πρέπει δεν το γνωρίζουμε. Αλήθεια, ξέρουμε πως να προσευχηθούμε? Δεν ξέρουμε πως να προσευχηθούμε. Όταν οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, ο Κύριος τους είπε το Πάτερ ημών. Το δίδαξέ μας πως να προσευχόμεθα έχει δύο, θα λέγαμε, όψεις. Η μία είναι η τεχνική και η άλλη είναι η ουσιαστική. Η τεχνική είναι πως θα προσευχηθώ. Θα είμαι όρθιος, θα είμαι καθιστός, θα είμαι γονατιστός, θα είμαι πρινής, πως θα προσευχηθώ. Το άλλο, το ουσιαστικό, είναι τι περιεχόμενο θα έχει η προσευχή μου. Και ως προς το πρώτο, το τεχνικό, ο Κύριος άφησε τον εαυτόν του να φανεί στους μαθητάς πως κανείς έπρεπε να προσεύχεται. Ο Κύριος και πρινής ήτο στην προσευχή του εις τον κήπο της Γεθσημανή, το πρινής, και γονατιστός ήτο και όρθιος ήτο. Δηλαδή είχε όλες αυτές τις μορφές, θα λέγαμε, της τεχνικής της προσευχής, της στάσεως της προσευχής. Ως προς δε το περιεχόμενο μας εδίδαξε το Πάτερ ημών. Το Πάτερ ημών κάθε αυτό αποτελεί προσευχή, διότι έχει μία απαρτία, και μάλιστα θαυμαστή απαρτία και πλούτον πολλήν. Όμως μην ξεχνάτε ότι το Πάτερ ημών δεν είναι παρά ένα υπόδειγμα τρόπου προσευχής. Είναι ένα πλάνο, ένα σχέδιο είναι. Ένα σχέδιο προσευχής. Δηλαδή βάζει στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε εμείς σε οποιαδήποτε προσευχή η Εκκλησία θα μας παρέδιδε ή εμείς οι πιστοί θα έπρεπε να προσευχηθούμε. Καταλάβατε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δεν ξέρουμε λοιπόν πως να προσευχηθούμε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό εκείνο το θαυμάσιο με τον Σοκράτη και τον Ευθύδημον, ο οποίος Ευθύδημος είναι στους διαλόγους του Πλάτωνος αυτό, επήγαινε να προσευχηθεί στον ναόν και κατά τη συνήθεια της εποχής πρόχριστου, εποχή του Σοκράτους, φορούσε ένα στεφάνι και θα πήγαινε να προσευχηθεί εις τον Θεόν εκεί στον ναό των ειδώλων. Συναντάει στον δρόμο τον Σοκράτη. Ευθύδη, με πού πηγαίνεις? Πηγαίνω, λέγει, στον ναό να προσευχηθώ. Και τι θα ζητήσεις από το Θεό? Τι άλλο, λέγει, παρά πλούτον, δόξα, και ίσως κάποτε να κυβερνήσω και την πόλη των Αθηνών. Βλέπετε, αυτή η φιλοδοξία ήταν από παλιά σε μας, αλλά και στον άνθρωπο γενικά. Μη λέμε για μας το μόνο. Και δεν μου λες, του λέει ο Σοκράτης με τον θαυμάσιο εκείνον τρόπο του, δεν μου λες, αν υποτεθεί ότι ο πλούτος μπορεί να σε οδηγήσει σε ασωτίες, τότε θα έπρεπε η Θεή, ο Θεός, να σου δώσει τον πλούτον? Σίγουρα όχι, λέγει ο Ευθύδημος. Αν πάλι ζητούσες δόξα, ή να κυβερνήσεις την πόλη των Αθηνών, και
και αν απαιτεί εγχανές στη διακυβέρνηση των κοινών, τότε θα σε συνέφερε αυτό, εάν κουβαλούσες την κατάρα και τη ρετσινιά των πολιτών των Αθηνών? Σίγουρα όχι, λέει ο ευθύδημος. Τότε λοιπόν τι θα πρέπει να ζητήσεις από τον Θεό? Δεν ξέρω. Όπως μου τα είπες τώρα, δεν ξέρω, λέει ο ευθύδημος, τι θα ζητήσω. Μήπως μπορείς να μου πεις τι θα ζητήσω? Και ο Σωκράτης λέγει, να σου πω, και εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να ζητήσεις, αλλά περίμενε, θα έλθει εκείνος που θα μας διδάξει, ακούστε, πως πρέπει να προσευχόμεθα. Φοβερόν, φοβερόν, θα έρθει εκείνος, ήρθε ύστερα από 4-5 αιώνες, θα έρθει εκείνος που θα μας διδάξει πως πρέπει να προσευχόμεθα. Συνεπώς μόνον ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να μας αποκαλύψει πως πρέπει να προσευχόμεθα, ώστε η προσευχή μας να είναι ευάρεστος. Όμως τώρα, παρότι ο Κύριος μας εδίδαξε, θα λέγαμε, υπάρχουν και αγράμματοι άνθρωποι, δεν έχουν υπόψη τους πως να αναλύσουν φερυπήν το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή και λοιπά, ή έκτακτες περιπτώσεις που δεν θα ξέραμε πως και τα λοιπά. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιον, λέει εδώ, και μας διδάσκει καθόδι, όπως πρέπει. Πότε όμως? Όταν το Πνεύμα του Θεού λαλεί στα αυτιά μας. Δηλαδή, ακούμε εκείνο το οποίο λέγει το Πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί μου, έχω προσέξει εγώ το εξής, προσωπικό μου αυτό που θα σας πω. Να υπήρξε κάποια διαφορά με κάποιον άνθρωπο, κάποια διαφορά, και να είμαι βέβαιος 100% ότι έχω δίκιο, 100%, και να πηγαίνω να προσευχηθώ και να λέω το θέμα μου στην προσευχή. Εκεί παθαίνω κάτι. Το έχω πάθει, ναι, σας το μαρτυρώ. Αρχίζω να βρίσκω ότι δεν έχω δίκιο 100%. Και ενώ ήμουν έτοιμος να ζητήσω τότε, δεν μπορώ τίποτα να ζητήσω, γιατί βρίσκω ότι δεν είχα δίκιο τελικά. Τι σημαίνει αυτό? Το Πνεύμα του Θεού έρχεται και σου λέει, δεν είναι έτσι, μη ζητάς αυτό, ζήτα αυτό. Και να φτάνει κανείς να βουβαίνεται στην προσευχή. Κάποτε να τον παίρνουν τα κλάματα, τα δάκρυα. Να συντρίβεται, να μην έχει τίποτα να πει στην προσευχή. Να συντρίβεται όμως και να φεύγει από την προσευχή με αυτήν την άλλαλην προσευχή, η οποία βεβαίως είναι έργον του Αγίου Πνεύματος. Ναι, πιστεύω και σε εσάς πρέπει να έχει συμβεί αυτό. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Αυτό το πνεύμα, λέει το Άγιον, υπερεντυγχάνει με σιτέρι. Για λογαριασμό μας υπερ ημών με αλαλήτους στεναγμούς. Αυτό είναι κατανόητο. Το Πνεύμα το Άγιον με αλαλήτους στεναγμούς. Θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο οι στεναγμοί μπορούσαν να αναφέρονται στον Ιησού Χριστό, διότι ο Κύριος, λέει κατά τον καιρό της σαρκός αυτού, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, προσήκετο με τα δακρύων και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο Κύριος έφερε ανθρωπίνη φύση, ήταν πολύ φυσικό. Το Πνεύμα το Άγιον όμως, εννοείται ως άνθρωπος, όχι ως Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, πως μπορούμε να καταλάβουμε
ότι μεσιτεύει για μας με αλαλήτους στεναγμούς. Καταρχάς, πού μεσιτεύει? Ξέρετε ότι και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι ισότιμα, ξέρετε, με τον Πατέρα. Είναι ισότιμα. Αλλά η αρχή είναι ο Πατήρ. Στον Πατέρα μεσιτεύει ο Υιός ή στον Πατέρα μεσιτεύει και το Πνεύμα το Άγιον? Γιατί μεσιτεύει το Πνεύμα το Άγιον ή στον Πατέρα? Διότι είναι παρόν εις την Εκκλησία. Βέβαια, αν θέλετε να ακριβολογήσω δογματικά, θα ήταν περιττό, αλλά να σας το πω όμως. Όταν προσφέρει ο Χριστός τη θυσία, είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Λέμε μία ευχή στη Θεία Λειτουργία, ο προσφέρον και προσφερόμενος. Ο ίδιος προσφέρει. Και τι προσφέρει? Τον εαυτόν του. Προσφέρει ως αρχιερεύς τον εαυτόν του ως θύμα, ως σφάγιον, ως ιερίον, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Θα είναι κηρύχθη Άγιος τελευταία. Λοιπόν, σε ποιον αναφέρει ο προσφέρον και προσφερόμενος? Σε ποιον όμως προσφέρει, αφού ο ίδιος προσφέρει τον εαυτόν του? Προσέξτε. Εις τον Πατέρα, που βέβαια έχει την κυρία θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όλη η αναφορά είναι στον Πατέρα, αλλά παρά τα αυτά είναι και εις τον Υιόν, είναι και στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό τι λέει η ευχή στη συνέχεια? Ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος. Συ προσφέρεις, τον εαυτό σου προσφέρεις και τον εαυτό σου προσδέχεσαι. Ακατανόητο πράγμα. Συνεπώς, πάσα θυσία είναι από τον Πατέρα τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο, για τον Πατέρα τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιον μεσιτεύει στον Πατέρα, αλλά η μεσιτεία αναφέρεται και στον Πατέρα και στον Υιόν και στο Πνεύμα το Άγιον. Τώρα ακριβολογώ. Το καταλαβαίνετε? Είναι κατανόητο πράγμα όμως αυτό. Πώς? Δεν το καταλαβαίνω. Ωστόσο, επειδή μένει στον αιώνα ή στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιον, μεσιτεύει, υπερεντυγχάνει υπερ ημών. Τι? Με αλαλήτους στεναγμούς. Τι θα πει αλάλητη στεναγμή? Είναι η στεναγμή που, από τους οποίους δεν βγαίνει λόγος. Αυτό θα πει αλάλητος. Πώς είναι αυτός ο στεναγμός? Να έρθει ένας άνθρωπος φερυπίνει, κακοποιημένος, στενοχωρημένος, να σοριαστεί μπροστά μας, να κλαίει και να μην μιλάει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Θα λέγαμε κάπως έτσι, ότι έχει κάποιους στεναγμούς στο Πνεύμα του Θεού, αλλά δεν υπάρχει λόγος που να ακούγεται. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό εύκολα. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός δεν αναστενάζει. Ο Θεός δεν έχει στεναγμούς. Το Πνεύμα το Άγιον δεν σαρκώθηκε. Είναι μόνον το Πνεύμα το Άγιον. Δεν πήρε ανθρωπίνη φύση. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Δεν ξέρουμε. Και τι είναι αυτή η στεναγμή, η αλάλητη, η ανίποτη? Δεν ξέρουμε. Να κάνουμε μια προσέγγιση. Είναι γνωστό ότι οι λόγοι είναι κτιστοί. Είναι κτιστοί οι λόγοι. Εγώ τώρα σας μιλώ με κτιστούς λόγους. Δηλαδή, θα πει όχι άκτιστος, αυτό θα πει κτιστός. Με ακούνε τα αυτιά σας τα κτιστά. Όταν ο Απόστολος Παύλος υρπάγει ως τρίτου ουρανού, άκουσε, λέγει, άρρητα ρήματα. Γιατί ήταν άρρητα? Άρρητα θα πει ανίποτα. Γιατί ήταν άκτιστα ρήματα, άκτιστοι λόγοι. Γι' αυτό ούκ εξώνε στην ανθρώπολα λύσε, και δεν επιτρέπεται και δεν είναι κυρίως δυνατόν. Η Αγία Γραφή είναι κτιστοί λόγοι.
Και είναι κτιστοί λόγοι, γιατί έγινε κτιστός ο Υιός. Πήρε την ανθρωπίνη φύση. Ο αιώνιος Θεός γίνεται και κτιστός. Περιβάλλεται κτίσμα την ανθρωπίνη φύση. Αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιον, όταν λέγει εδώ αλλάλει τη στεναγμή, ίσως είναι με σιτία που αναφέρεται εις ακτίστους λόγους και ανήκει εις τον χώρο του Θεού. Τι μπορούμε να καταλάβουμε? Τίποτα. Τούτο μόνο μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι το Πνεύμα του Άγιον υπερεντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλήτης, και αυτό μας είναι αρκετό. Μας είναι αρκετό. Στέκεσαι να προσευχηθείς. Πλάι σου το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και σου υποβάλλει πως πρέπει να προσευχηθείς. Πονάς, πονάει και εκείνο. Χαίρεσαι, χαίρει και εκείνο. Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μα δεν έχουμε τον Άγιον Άγγελο δίπλα μας? Άλλο θέμα. Έχουμε και το Πνεύμα το Άγιον. Νομίζετε ότι είμαι άμυρη της παρουσίας του Θεού? Όχι, διότι είναι πανταχού παρόν ο Θεός, αλλά ειδικά είναι μαζί μας το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει: δήλων δεότη προς τον Θεόν. Είδατε, φανερών ότι με σιτεύει προς τον Θεόν. Ποιον Θεόν? Τον Θεόν Πατέρα, τον Θεόν Υιόν, τον Θεόν Πνεύμα Άγιο. Προς τον Θεόν. Δεν λέει προς τον Πατέρα, λέει προς τον Θεόν. Ό,τι σας εξήγησα προηγουμένως.